Με πρωινή προπόνηση ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού Βόλου για το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τον Βόρειο Όμιλο της Football League. Ο Νίκος Παντέλης είδε τον Χεσούς Μέζα να προπονείται κανονικά και να βγάζει το πρόγραμμα χωρίς την παραμικρή ενόχληση, με τον ποδοσφαιριστή να φαίνεται πως δεν έχει τελικά κάτι το σοβαρό, ξεπερνώντας το αιμάτωμα από την αναμέτρηση με την Ζάκυνθο. Αντίθετα, δεν προπονήθηκαν οι Λευτέρης Γιαλούσης και Αλέξης Κασμερίδης. Ο πρώτος αισθάνεται κάποιες μικροενοχλήσεις στον προσαγωγό και θα ξεκουραστεί, ενώ αύριο αναμένεται να γυμναστεί κανονικά ο Κασμερίδης, ο οποίος είναι άρρωστος. Άσχημα τα νέα για τον Στράτο Χιτζίδη στο μεταξύ, καθώς ο αμυντικός του Ολυμπιακού Βόλου υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο στην αναμέτρηση με τη Ζάκυνθο, όπως έδειξε η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε και έτσι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 με 4 εβδομάδες. Ο Χιτζίδης ήδη ξεκίνησε θεραπεία προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα.